Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γλάφκωμα. Κοντά μας η κυρία Ελισάβετ Πατσούρα, συνεργάτης οφθαλμολογικής κλινικής και οφθαλμολογικού τμήματος του Υγεία. Γιατρέ, τι είναι το γλάφκωμα και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του? Το γλάφκωμα είναι μια πάθηση του οπτικού νεύρου, η οποία σχετίζεται συνήθως, αλλά όχι πάντα, με υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Και λέμε όχι πάντα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις γλαφκώματος στις οποίες η πίεση είναι φυσιολογική. Πρέπει να ξέρουμε ότι το γλάφκωμα είναι η δεύτερη μη αναστρέψιμη αιτία πτύφλωσης παγκοσμίως, με μια συχνότητα περίπου 3,5%. Παράγοντες κινδύνου είναι η μεγάλη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό γλαφκώματος, η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, ενώ επίσης έχει συσχετιστεί και με άλλες παθήσεις όπως ο σαρακαρώτης διαβήτης, η υπέρταση, η υπόταση και η χρήση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως είναι η κορτιζόνη. Ποια είναι τα συμπτώματα? Το γλάφκωμα είναι κατά βάση ασυμπτωματικό, που σημαίνει ότι όταν ασθενής διαπιστώσει μείωση της όρασής του ή απώλεια στο οπτικό του πεδίο, ήδη μιλάμε για προχωρημένα στάδια της νόσου. Υπάρχει όμως και το οξύ γλάφκωμα, το οποίο εμφανίζεται με έντονα συμπτώματα, αφορά όμως οφθαλμούς με συγκεκριμένη ανατομική προδιάθεση κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη η λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως είναι τα αντικαταθλιπτικά. Υπάρχει γιατροθεραπεία? Η καλύτερη θεραπεία είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Έτσι λοιπόν συνιστάται ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος σε άτομα ηλικίας 40-45 ετών και πάνω και ακόμα νωρίτερα εφόσον υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαφκώματος. Το γλάφκωμα δεν θεραπεύεται προς το παρόν. Η βλάβη λοιπόν στο οπτικό νεύρο είναι μη αναστρέψιμη και οι θεραπείες αποσκοπούν κυρίως στη σταθεροποίηση της νόσου με κύριο μηχανισμό τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η θεραπεία μπορεί να είναι είτε συντηρητική, δηλαδή τοπικά χορηγούμενα κολλήρια και προτιμούμε σαφώς αυτά που δεν έχουμε συντηρητικά, είτε πιο επεμβατικές, όπως είναι το λέιζερ ή χειρουργικές επεμβάσεις με κλασικές τεχνικές ή με τις νεότερες, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Κάθε φορά εξατομικεύουμε ανάλογα με τον ασθενή.